θα ήταν, κύριε Καζάκη, φυσικό μετά τον εντοπισμό, την ανακάλυψη και τη μη αμφισβήτηση πλέον των υδρογόνων ανθράκων στην Κύπρο, η Κύπρος ως χώρα να κεφαλοποιήσει αμέσως τον φυσικό της ορυκτό, αυτόν πλούτο, ναι, των υδρογόνων ανθράκων, και αν χρειαζόταν κάποια χρήματα να κεφαλαιοποιήσει και να προεισπράξει, αφού αμφισβήτητα. Βλέπετε ότι γίνεται η επιδρομή αμέσως να την φάνε και να την εξουδετερώσουν, να την οδηγήσουν σε μνημόνια, σε εξαρτήσεις, σε δεσμά, για να φάνε τους υδρογόνων άνθρακες, γιατί αλλιώς δεν εξηγεί. Δεν είναι μόνο υδρογόνων άνθρακες, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολλά, είναι και η στρατηγική της σημασία, είναι και η θέση της, είναι πολλά. Πολλά. Εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση... Μπούμερανγκ θα γυρίσει τελικά το θέμα των υδρογόνων άνθρακων. Εγώ είναι το... κατώτερη των περιστάσεων η πολιτική, οι πολιτικές ηγεσίες εκεί. Νομίζω ότι ήμουν στην Κύπρο το Πάσχα το 2011. Ναι. Ομιλίες, διαλέξεις... Και εγώ, το ίδιο Πάσχα. Ναι, τους έλεγα τότε στους Κύπριους, προσέξτε πάρα πολύ καλά, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι προμήνυμα για εσάς. Βεβαίως οι Κύπροι ήταν τα μαύρα μου μεσάνυχτα, καθότι το ολόκληρο το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο είχε φροντίσει να χρεώσει στους Έλληνες την κρίση. Δηλαδή λέγανε, ας πούμε... Όχι, επειδή επενδύσανε οι τράπεζές μας σε ελληνικά ομόλογα. Όχι, 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 τότε δεν τα λέγανε αυτά. Τώρα τα λένε αυτά. Τώρα τα λένε. Τότε επειδή και εδώ μέρος της αλήθειας. Αυτό είναι μέρος της αλήθειας. Δεν το αναδεικνύουν. Μέρος της αλήθειας είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που λέγαν τότε είναι πεταξίδες οι Έλληνες, όλα δανείζονται και καλά να πάθουν και όλα αυτά τα πράγματα. Τελείως από τις λίγες φορές που εμφανίστηκα σε κρατικά, σε κανάλι της Κύπρου, ήταν το ΡΙΚ, όπου εμφανίστηκα σε μια συζήτηση όπου τα γερμανικά επιχειρήματα της Bild, παράδειγμα, ήταν αστεία μπροστά σε αυτά που λέγανε οι Κύπροι, οι συνάδελφοί μου, τέλος πάντων, οτιδήποτε. Και τους λέω, θα το πληρώσετε. Αυτό που λέτε τώρα θα το πληρώσετε. Και να ξέρετε κάτι, οι εθνικές σχέσεις, ο τρόπος εθνικού προσδιορισμού και οι αδελφικοί συνδεσμοί δοκιμάζονται και επιβεβαιώνονται στις δύσκολες περιόδους. Λοιπόν, φροντίστε να μην το βρείτε μπροστά σας. Λοιπόν, και κινδύνης. Ακριβώς. Μην το βρείτε μπροστά σας. Τώρα γίνεται ο χαμός κάτω. Και τους λέει βεβαίως η κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε τι να κάνουμε, οι τράπεζες μας χάσανε επειδή παίξανε. Πρώτον, γιατί παίξανε. Η αποχωρούσα κυβέρνηση, η οποία δεν πρόκειται να είναι η κυβέρνηση. Πρώτον, γιατί παίξανε. Και δεύτερον, γιατί χρειάζεται δάνεια το Κυπριακό κράτος από τους τοκογλύφους, τους γνωστούς αυτού που μας έφεραν και εμάς εδώ, όταν έχει αυτόν το θησαυρό στα πόδια του. Ναι. Μα το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει η κεντρική τράπεζά της είναι να εκδώσει ομόλογα με τις ρήτρες των συμβολέων που έχει κλείσει άμεση. Αυτό το πράγμα είναι μια κλασική τακτική που ακολουθούν όλα τα κράτη, ειδικά όταν έχουν τέτοιο πλούτο, και τραβάνε ό,τι ποσό θέλουν από τη διεθνή αγορά. Κύριε Καζάκη, η Κύπρος πήγαινε πάρα πολύ καλά όταν πριν από λίγο χρόνια είχε και πλεώνασμα. Πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση? Εντάχθηκε στο ευρώ. Εντάχθηκε στο ευρώ. Τεινάχθηκε στον αέρα χάρη στο ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι δηλαδή ο Κύπριος... Δηλαδή πολιτικές δεν έχουν να κάνουν η διαχείριση των πολιτικών. Ναι, η ένταξη στο ευρώ πολιτική είναι. Είναι πολιτική επιλογή. Δεν ήταν κάτι που το χρειαζόταν η κυπριακή οικονομία. Το κυπριακό νόμισμα ήταν από τα πιο ισχυρά στον κόσμο. Σε διπλάσια αξία από τη Βρετανική λίρα. Πού θα ήταν η Βρετανία σήμερα αν είχε ενταχθεί στην Ευρωζώνη? Μα προφανώς. Το δεύτερο πολύ βασικό είναι όταν λίγο πριν, ένα χρόνο πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη, ο μέσος Κύπριος, το ιδιωτικό του χρέος, το ιδιωτικό χρέος είναι το χρέος του νοικοκυριού, ήταν περίπου στο 30-40% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος του. Ξέρετε που είναι τώρα? Στα 400%. Τέσσερις φορές πάνω. Πολύ χειρότερα από το... Ναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, το κράτος, επειδή δεν έχει το δικό του νόμισμα πλέον και δεν διαχειρίζεται την οικονομία, άρχισε να παράγει ελλείμματα. Ελλείμματα εξωτερικά, τα οποία γίνανε και ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Και βρέθηκε εκεί. Από την άλλη τώρα, καλείται να ξεχρεώσει τις τράπεζες, δηλαδή τους δικούς του κερδοσκόπους, τις κυπριακές λοιπόν τράπεζες, για αυτά που παίξανε και χάσανε με το ελληνικό χρέος. Λοιπόν, και μάλιστα με ένα εντυπωσιακό. Και άλλα κόλπα. Βεβαίως. Και άλλα κόλπα. Χρήματος, και άλλα κόλπα. Και άλλα. Λοιπόν, και επιπλέον, με τον εξής καταπληκτική δικαιολογία. Μας λένε ότι χάσανε, οπότε εμείς πρέπει να τους δώσουμε τα λεφτά. Δηλαδή, για φανταστείτε να σας έρθω εγώ και να σας πω, ξέρεις, έπαιξα, έχασα και μου λείπουν 40 εκατομμύρια. Μου τα δίνεις και μου, βεβαίως, θα τα δώσω. Δεν θα το ψάξεις το θέμα. Και επειδή μπαίνει τέτοιο θέμα, τι κάνανε? Αντί να κάνουν δημόσια εκαθάριση
των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, να δούμε ποια είναι η πραγματική του θέση. Φέρανε μια ξένη εταιρεία, σύμβουλο πολυεθνική, όπως είναι BlackRock, καλή ώρα, ας πούμε, εδώ πέρα, να αποτιμήσουν τις. Να φέρουν τον Paramount, τον ψεύτη, να σου πει ακριβώς τι γίνεται με τους άλλους λοποδίτες και μετά στη βάση αυτή να σου εξεχρεώσω.